κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Στα προπήλαια, θα έλεγε κανείς, της Μεγάλης Εβδομάδας, στην προϋπάντηση της Άνοιξης και της Ανάστασης, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης πραγματοποιεί μία πολιτιστική εκδήλωση, θρησκευτικής όμως αναφοράς. Πού πας με τέτοιαν Άνοιξη, καλέ μου. Για να φιλοξενήσουμε σε αυτή τη σκηνή θεάτρου, Σοφία Βέμπο, του Καραπάντζιου Πολιτιστικού Κέντρου, την ποιητική εκδοχή του σημαντικού καλλιτέχνη και ερμηνευτή Λουδοβίκου των Ανογείων. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ενεργά ο γνωστός και καταξιωμένος βυζαντινός χορός «Το Ιδίμελον», υπό τη διεύθυνση του χωράρχη και καθηγητή της βυζαντινής μουσικής Ιωάννη Τσάμι. Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από ορχήστρα αξιόλογων μουσικών, οι οποίοι θα προσδώσουν και αυτοί τη δική τους όμορφη νότα σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Έτσι λοιπόν, πριν από τη φρικτορία των παθών, θα ζήσουμε, θα περπατήσουμε μαζί σε αυτό το μονοπάτι του πόνου, στο δρόμο των παθών, θα κοινωνήσουμε τον αχράν των παθών για να οδηγηθούμε στο ανέσπερο και ζωηφόρο φως της Ανάστασης. Τα υπόλοιπα θα τα πει η μουσική, θα τα πούν οι ύμνοι, θα τα πούν οι αφηγήσεις, θα τα πει το τραγούδι, αλλά κυρίως θα τα πούν όλα αυτά που εσωτερικά θα βιώσουμε. Την εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και πρώτος Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Λάζαρος Κυρίζογλου. Καθώς η εκδήλωση αποτελεί συνδημιουργία και συμπαραγωγή με το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά, σύσσωμο το Διοικητικό του Συμβούλιο, την Πρόεδρο του Άννα Μικονίου, αλλά και τον παριστάμενο Αντιπρόεδρό του, Θάνο Μπέγκα, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Καλώς ορίσατε. Μας τιμούν με την παρουσία τους εκπρόσωποι αρχών, συλλόγων και φορέων, όμως και από την οικία εδώ τοπική αυτοδιοίκηση, θα τους πω όπως τους βλέπω, η πρόεδρος της κοινότητας Μενεμένης, Αναστασία Παλικαρίδου, και οι συνάδελφοί μου από την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν τους τομείς οικονομικών, Μαρία Αποστολίδου, παιδείας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, Κοσμάς Γυμνόπουλος και Ηλίας Γρούγιος αντίστοιχα, η πρώην πρόεδρος και νυν μέλος της κοινότητας Αμπελοκήπων, Ελένη Κόπτη, ο Κωνσταντίνος Καραμπέρας, σύμβουλος της κοινότητας Αμπελοκήπων, ο καθηγητής Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Α' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και σε θέματα αθλητισμού, ο Μανουήλ Ιωαννίδης. Θερμές ευχαριστίες στον καθένα και την καθεμία από εσάς που βρίσκεστε εδώ και δεν θα σταματήσω να λέω πως αν ο πολιτισμός είναι μία αλυσίδα, εσείς είστε ένας κρίκος καθένας και καθεμία σε αυτήν.
Η άνοιξη χαμογελάει. Χαμογελάει και ανθίζει η πλάση. Μέσα από τα βάγια των Φινίκων, θάλασσα κυματόδαρτη, τα ανθρώπινα τα πάθη. Έρχεται εκείνος. Όχι, δεν είναι άρμα βασιλικό αυτό που τον σηκώνει, ούτε φαριά αράβικα λευκά που τον κυλούνε. Ένα πουλάρι ταπεινό, με ένα κυλίμι για σαμάρι. Μα είναι αυτός που τον έλεγαν βασιλιά. Χρυσάφι του φέρεν ο μάγος της Ανατολής. Πώς ταπεινά τώρα διαβαίνει μέσα στα βάγια και στα οσανά. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Το πλήθος τον αποθεώνει. Τι ηρωνία να αποθεώνεται ένας Θεός που ήρθε σαν δούλος. Οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ στα βάγια στρωμένοι. Κι όμως εκείνος ατενίζει το σταυρό. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου καθώς γέγραπτε περί αυτού. Σήμερα ηχούν το σανά, αύριο το σταύρωσον. Σήμερα τα βάγια και οι αλλαλαγμοί, αύριο τα εμπτίσματα και οι ραπισμοί. Σήμερα λάδι ειρήνη στο κεφάλι, αύριο ακάνθινος στέφανος. Άβυσσος, άβυσσος η ανθρώπινη καρδιά. Δαίμονες και άγγελοι κυριαρχούν σε μία ατελείωτη διελκυνστίδα και εσύ, και εσύ πορεύεσαι καρδιά μου στη ταπεινή σου βιωτή στην ανάλωση. Με βάγια και φωτοστέφανα, μα και με καρφιά, ξύδι και χολή. Σε ένα ατελείωτο γολγοθά, σε μία πορεία δίχως σταυρό και αλίμονό σου, δίχως Ανάσταση. Τώρα να γιάσα. Μεγάλη εβδομάδα έρχεται πάλι και εγώ εμπρός στο πάθος σου στέκομαι παράλυτος. Κοιτώ μες τον καθρέφτη της ψυχής μου, εκεί που θα έπρεπε να καθρεπτίζεται το Άγιό σου πρόσωπο και ο σταυρός σου να λάμπει, φάρος και οδηγός μου, και μόνο νύχτα να βλέπω, νύχτα ζωφερή. Πώς ξεχάστηκα, Κύριε, πώς αποκοιμήθηκα πάλι μέσα στο σκοτάδι του σφάλματός μου. Πόσο ράθυμος, πόσο άφρον υπήρξα.
Και πόσο μακάρι αυτοί που ξαγρύπνησαν να ετοιμάζονται για τον ερχομό σου. Στο βάθος του ουρανού σου βλέπω την πόρτα της βασιλείας σου να λάμπει ανοιχτή. Με περιμένει, όλους μας περιμένει. Πώς όμως να τολμήσω να μπω ο ανάξιος που κοιλίδες πάνω φρικτές άφησαν οι ανομίες. Πώς να τολμήσω να πλησιάσω το Άγιο Φως σου με τόσο ακάθαρτο τον μανδύα μου τον πνευματικό. Μακρόθυμε, φιλές φλαχνε Κύριε, καθάρισέ μου τους ρήπους της ψυχής και δέξου με εσύ, ο φιλάνθρωπος και σωτήρας μου. Νυμφίε Χριστέ, που είσαι ο ωραιότερος ως προς το πνευματικό κάλος από όλους τους ανθρώπους, βγάλε με από πάνω μου την τερατώδη από τις αμαρτίες μου μορφή, κάνοντάς με μέτοχο των παθών σου. Κι αφού με στολίσεις με τη στολή της δόξας της ωραιότητάς σου, ανάδειξέ με χαρούμενο συνδετημόνα της βασιλείας σου. Έρχεται ο νυμφίος στο μέσον της νύχτας, τα παραθυρόφυλλα της ψυχής μας κλειστά. Δεν μπορούμε μήτε πίσω από τις γρίλες να τον θωρίσουμε. Τις κατεβάσαμε κι αυτές. Κι όμως εκείνος περπατάει στις άδειες πόλεις, ψάχνει να βρει τον άνθρωπο, να σταλάξει μέσα του αίμα και σώμα, μιας νέας δημιουργίας να φυσήξει στα ψυχο σώμα του τη θεϊκή ανάσα. Περιδιαβαίνει ο νυμφίος μέσα σε πόλεις βομβαρδισμένες, βλέποντας θεϊκές εικόνες κομματιασμένες, άδεια βλέμματα, καπνούς και αίματα, κουρνιαχτό θανάτο. Δακρύζει και το δάκρυ του στο θεϊκό του μάγουλο γράφει «Σεράγευο». Ματώνει το πλευρό του πριν η λόγχη τα κουμπίσει. Στα κατεχόμενα, στον Ιορδάνη, στο Κουρδιστάν, στη Συρία, στην Ουκρανία, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, τι γλέντι του έχουμε ετοιμάσει. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος.
Αθρήνος είναι μια γιορτή του πένθους. Εγώ από την Κρήτη, πάντοτε υπάρχει μια ατμόσφαιρα γύρω από το θάνατο. Φέρνουν δώρα, μαγειρεύουν, κουβεντιάζουν τη νύχτα. Και το μυρολόι είναι μια δόξα της ψυχής. Το λέει μόνο η γυναίκα που έχασε, συνήθως η μάνα. Το λέει μια φορά και τέλος. Αφού τελειώσει, δεν θυμάται τι έχει πει. Αυτά τα μυρολόγια που μαζέψαμε και τα κάναμε αργότερα με μουσική, τα μάθαμε από τις γυναίκες που τα ακούσανε. Έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης ότι το μυρολόγιο γεννιέται από την ακρίβεια ενός πόνου. Η γυναίκα από τον πόνο ανεβαίνει σε ένα ύψος μεγάλο, εκεί δημιουργεί, τελειώνει και μετά κατεβαίνει κάτω. Μια γυναίκα στα Νόγια χάνει το γιο της και του λέει: «Πού πας με τέτοια ανάνοιξη καλέ μου, πού πας με τέτοιο ήλιο ακριβέ μου?» Η Παναγία τη λέει: «Ω γλυκέ μου, γλυκτή μου αίρ, πού έδισου το κάλος?» Το ίδιο πράγμα και οι δύο λένε. Για άνοιξη μιλάνε και οι δύο. Η Παναγία λοιπόν είναι μια μάνα που έχασε το γιο της και θρυνεί σαν μια μάνα. Αλλά και η μάνα που χάνει, η λαϊκή μάνα, το ίδιο, στο ίδιο επίπεδο πόνου και ύψους είναι. Πάντα ο θρήνος θα τον ακολουθούν τα δάκρυα. Η αγάπη σε αυτό που φεύγει οφείλει να είναι η πραγματική αγάπη, ρευστή, δάκρυα. Ίσως αυτά παίρνουν αυτοί που φεύγουν σαν στολίδια και τα καταθέτουν στον Άδη.
Βαπτιστή του γιού μου, μην είδες τον ηγιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω. Δεν έχω χεροπάλαμα για να σου τον δείξω. Βλέπεις εκείνον τον γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Εκείνος είναι ο γιώκας σου και με διδάσκαλός μου. Κι η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον ερωτούσε. Δε μου μιλείς παιδάκι μου, δε μου μιλείς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου που διάφορο δεν έχεις. Μόνο το Μέγα Σάββατο κατά το μεσονύχτη που θα λαλήσει ο πετεινός. Σημάνουν οι καμπάνες, σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη. Σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά με τρεις χρυσές καμπάνες. Τότε κι εσύ μανούλα μου θα έχεις χαρά μεγάλη. Όποιος τ' ακούει σώζεται και όποιος τ' ακούει αγιάζει και όποιος το καλό αφιγκραστεί παράδεισο θα λάβει, παράδεισον και Λίβανον από τον Άγιον Τάφον. Άρχοντες αφικράστε μου της δεσποινάς των θρήνων πως κλαίει τον μονογενή εις τον σταυρόν εκείνον. Αδέμαντα το σκοτεινόν και μέρα λυπημένη πως ήρθε σήμερα πιάσαν τον Ιούλη μου και μείνα ορφανεμένη κι ο κόσμος κλαίει. Ο ήλιος εσκοτίστηκε κι όλο το φως εχάθη και το φεγγάρι του ουρανού κατά πικράνθη. Χωρί να στενάξετε και πέτρες ραϊστείτε και ποτά
μη στραγγίζετε και δεν τραμαραθείτε. Ο ήλιος που έκλειψε τις ακτίνες του και το καταπέτασμα του ναού διεράγει λόγω του θανάτου του, ο Ιωσήφ όταν το είδε προσήλθε στον Πιλάτο και θερμά τον οικετεύει λέγοντάς του «Δώσε μου τούτον τον ξένο που από βρέφος σαν ξένος φιλοξενήθηκε στον κόσμο. Δώσε μου τούτον τον ξένο που από μίσος τον θανατώνουν σαν ξένο. Δώσε μου τούτον τον ξένο που παραξενεύομαι να βλέπω του θανάτου το παράξενο. Δώσε μου τούτον τον ξένο που ήξερε να φιλοξενεί τους φτωχούς και τους ξένους. Δώσε μου τούτον τον ξένο που οι Εβραίοι από φθόνο τον απεξένωσαν από τον κόσμο. Δώσε μου τούτον τον ξένο για να τον κρύψω σε τάφο που σαν ξένος δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι. Δώσε μου τούτο τον ξένο που βλέποντας τον νεκρό η μάνα του φώναζε «Ο Ιε και Θεέ μου, αν και στα σπλάχνα μου πληγώνομαι και στην καρδία σπαράζω που σε βλέπω νεκρό, αλλά αναφαρώντας από την Ανάστασή σου δοξάζω». Και με τούτα τα λόγια, οικετεύοντας τον Πιλάτο, ο άρχοντας λαμβάνει του σωτήρος το σώμα και με φόβο το τύλιξε σε Σετόνι και Σμύρνα και το έβαλε στον τάφο αυτόν που παρέχει σε όλους εμάς αιώνια ζωή αλλά και πλούσιο έλεος. Τα σιδεία ακτίνας και το καταπέτασμα του ναού διαραγέν το του σωτήρος θανάτο ο Ιωσήφ θεασάμενος προσήλθε το Πιλάτο και καθηκετεύει λέγον «Δώσμη τούτον των ξένων τον εκβρέφους ως ξένων ξενοθέντα εν κόσμο. Δώσμη τούτον των ξένων ον ομόφιλοι μισούντες, θανατούσιν ως ξένων, δώσμη τούτον των ξένων, ον ξενίζομαι βλέπειν του θανάτου το ξένων, δώσμη τούτον των ξένων, ώστις είδε ξενίζειν τους πτωχούστε και ξένους. Δώσμη τούτον των ξένων, ον Εβραίοι
το φθόνο απεξένωσαν κόσμο. Δώσ' μη τούτο των ξένων ή να κρύψω εν τάφο, ως ξένος ουκ έχει την κεφαλή που κλίνε. Των ξένων, όν ημίτυρ καθορώσα, νεκροθέντα ευώα, ό Ιε και Θεέ μου, ή και τα σπλάχνα τι τρόσκομε και καρδίαν σπαράτομε νεκρόν σε καθορώσα, αλλά της Ιε Αναστάση θαρούσα μεγαλύνω, και τούτης τίνην της λόγης, της οπών των Πιλάτων ο ευσχήμων, λαμβάνει του σωτήρος το σώμα. Ω και φόβο εν συμδόνη εν ηλίσας και Σμύρνη κατέθετο εν τάφο. Τον παρέχοντα πάση ζωήν αιώνιον και μέγα έλεος. Thank you.
Χε μεγάλε βασιλιά, κρατάς καλάμι για σκύτρο και στεφανώνουν την κόμη σου ακάνθινα, ζαθύρια και τοπάζια. Κι έτσι αργά που κυλάει το αίμα σου, παγώνει με το βλέμμα όσων σ' αγάπησαν, όσων γεύτηκαν τον άρτο που απλόχερα μοίρασες και το νερό που πίνοντάς το δεν διψάς. Παγώνουν όσοι είδαν το θαύμα σου σε ένα βλέμμα, όσοι την Αγία Αφή δεχθήκανε σαν χάδι. Κλαίνε οι τελώνες και οι πόρνες που δέχτηκαν το βάπτισμα της μετανοίας, οι τυφλοί που ανέβλεψαν και οι χολοί που περπάτησαν. Οι άλλοι όμως κράζουν. Σταύρωσον, άρων-άρων σταύρωσον αυτόν. Ομοιώνεσαι με ένα κατάδικο εσύ που αγκάλιασες μες στην ανάσα της προσευχής σου όλο τον κόσμο. Φρικτά τα πάθη σου ακριβέ μου. Οι μαθητές, τις διαδρομές της αγάπης σου που συντρόφευαν χάθηκαν. Τους σκόρπισε ο άνεμος του φόβου. Εμείς σαρνούμαστε καθημερινά. Όχι, δεν σου σηκώνουμε το σταυρό. Εμείς σου φορτώνουμε και τους δικούς μας αιώνες τώρα και από τον σταυρό τα για χέρια γιωμάτα ευλογίες. Τον ζώδο
Τώρα πάμε στο λαϊκό θρήνο. Στα 1963 που έγινε η Φαλκονέρα και βήθηκε στο καράβι στο Ηράκλειο, μια γυναίκα από το χωριό μου, η Μαρίγα Καραμπίνη, είχε ένα γιο 17 χρονών και πνίγηκε. Τον βρήκανε φυσικά, τον φέρανε και είπε κάτι πολύ σπουδαίο. Έκλαιγα, ο κόσμος έλεγε μυρολόγια και ο κόσμος έκλαιγε και εγώ ένιωθα μέσα μου μια παράξενη χαρά. Δεν πονούσα. Έφυγα από τον πόνο και με έβγαλε αλλού. Ο βαθύς πόνος δεν έχει πόνο, είπε. Θα ακούσετε το μονόλογο από την Εμμανουέλα Μαριούλα, την ηθοποιώ. Ο πατέρας μου ήταν ιερέας, ο Παπαγιώργης. Μου είχε μεγάλη αδυναμία. Είμαστε πολλά αδέρφια, 8. Εμένα ήθελε να σπουδάσει γιατί ήμουν καλή μαθήτρια. Τελείωσα το Λύκειο στο Ηράκλειο. Μετά ανέβηκα στην Αθήνα. Ο Μανώλης, ο αδερφός μου, ο δικηγόρος, με έγραψε στη νομική σχολή. Δύσκολες εποχές. Πώς να προχωρήσεις. Τι τα θες. Γνωρίστηκα με τον άντρα μου, τον Δημήτρη τον Καραμπίνη, ένα συγχωριανό μου και παντρευτήκαμε. Κατεβήκαμε στα Νόγια, έκανε το χασάπι. Ζήσαμε σε ένα σπίτι της πρόνοιας που μας έδωσε ο Δήμος. Το χωριό το είχαν κάψει οι Γερμανοί τον Αύγουστο το 44. Κάναμε 3 παιδιά, το Λάκη,
τον Ζαχαρία και την Αθηνά. Ο Λάκης ήταν μεγαλύτερος, δεν το άρεσαν τα γράμματα και από την πρώτη λυκείου έφυγε στα καράβια. Δεν θέλαμε, αλλά επέμενε. Έπιασε δουλειά στο καράβι Ηράκλειον. Ναι, Ηράκλειον, που έκανε το δρομολόγιο Χανιά Πειραιά. Ήταν τουλάχιστον κοντά. 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 Εκείνη τη μαύρη μέρα, 8 του Δεκέμβρη του 1966, φυσούσε και έβρεχε. Εχάλασε ο κόσμος, μάτι δεν έκλεισα όλη νύχτα. Συγύριζα και σκούπιζα την αυλή. Κι ήρθε η αδερφή του άντρα μου και μου λέει, «Μαρίκα, Μαρίκα, πού είναι ο Λάκης μας? Τέτοια κακοκαιρία και είδα κακογό όνειρο». «Είδα όνειρο, είδες», της είπα. Προσπαθώντας να ξορκίσω το κακό. Έπεσε, λέει, σε ένα πηγάδι και του ρίξαμε σκηνή και το έπιασε και όπως το τραβούσαμε, το άφησε και ξαναέπεσε μέσα στο νερό. Όφου και έπαιξα μια και ήρθα. «Μαρίκα, Μαρίκα, το παιδί μας. Σώπα, σώπα. Αυτά είναι όνειρα, είναι όνειρα», της είπα, νιώθοντας ήδη τον τρόμο μέσα μου. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ακούστηκε στο ραδιόφωνο «Το χηματαγωγόν Ηράκλειον ευηθίστη άφταντρον». Ευηθίστη. Ευηθίστη άφταντρον. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή μου. Άλλαξαν όλα. Έτρεξα στο σπίτι του πατέρα μου. Το νέο είχε μαθευτεί και άρχισε να μαζεύεται κόσμος. Υπήρχε ακόμα ελπίδα που μπορεί να ήταν ζωντανό το παιδί μου. Κατέβηκε ο άντρας μου από την Αθήνα, εκεί δούλευε. Πήρε τον ξαδερφό μου και πήγαν στα Χανιά για να ψάξουν, να ρωτήσουν. Τι προσευχές και τι παρακάλια και παρηγορητικά λόγια των γυναικών. «Υπάρχει ακόμα ελπίδα», έλεγα μέσα μου. «Ο Θεός είναι μεγάλος. Πρέπει να υπάρχει ελπίδα». Πήγαν εκεί όπου είχαν βγει όλοι άμυροι και το βρήκαν μόνο του σε μια άκρη. Πως άντεξε ο άμυρος ο πατέρας του. Βρήκαν το Λάκι μου μέσα στα λάδια, αγνώριστο, αγνώριστο. Και το πήραν και ήρθαν. Ένας θρήνος όλο το χωριό μαζόχτηκε στο σπίτι μας. 17 χρονών το παλικάρι μου. Οι γυναίκες με βγάλαν έξω να του πλύνουν με κρασί, λέει. «Εγώ το γέννησα, εγώ θα το πλύνω». Τι ήθελε το παλικάρι μου από τον ψιλορίτη στη θάλασσα? Ήθελε να μαζέψει χρήματα, να χτίσουμε το σπίτι μας, μου έγραφε.
Το καταστέσαμε, το στολίσαμε, σαν άγγελος ήταν. Εγώ μυρολογούσα όλη τη νύχτα πλάι του κι όλος ο κόσμος έκλαιγε. Εγώ ένιωθα περίεργα. Δεν είχα χάσει αγαπημένο μου πρόσωπο μέχρι τότε. Κάποιες στιγμές μου φαινόταν σαν όνειρο, όνειρο κακό. Άλλες στιγμές αισθανόμουν μια παράξενη ειδονή. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Έλεγα μέσα μου, φαίνεται πως τρελάθηκα. Κι όμως όλα ήταν αλήθεια. Ο Λάκης μου νεκρός μπροστά μου. Οι γυναίκες έκλαιγαν με λυγμούς και εγώ ένιωθα ευχαρίστηση. Ένιωθα ευχαρίστηση. Κοίτα με στα μάτια. Τι λες? Δεν πονούσα το παιδί μου? Δεν πονούσα το παιδί μου? Εγώ σου λέω πως πέρασα μέσα από τον πόνο και με έβγαλε αλλού. Δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ο βαθύς πόνος δεν έχει πόνο. Δεν έχει πόνο. Μετά πήραμε τα παιδιά, τον Ζαχαρία και την Αθηνά μου, και πήγαμε στην Αθήνα. Εκεί ζήσαμε τα επόμενα χρόνια. Ο Ζαχαρίας και η Αθηνά μου μπήκαν στο πανεπιστήμιο και κουτσά στραβά τα καταφέραμε. Μα τι να σου πω, τι να σου πω. Κάθε φορά που κατέβαινα στην Κρήτη, έμπαινα στον κήπο και έκοβα λουλούδια με όλα τα χρώματα του Θεού. Με όλα τα χρώματα του Θεού. Τα έκαμα μια ανθοδέσμη. Και από το καράβι, τη νύχτα η ώρα 2, 2 η ώρα ακριβώς, την έριχνα στη θάλασσα, στη Φαλκονέρα. Λάκη μου, αχ παιδί μου άτυχο. Ακούστε τα λόγια του μυρολογίου που έλεγε η Μαρία Καραμπίν. Του να κάνω κάρι μου
σε σκέπασε το κύμα κοπελιάρι. Εκεί στον Ψιλολίτη ήταν μια άλλη γυναίκα η οποία προσπαθούσε να κάνει παιδί, δεν τα κατάφερνε. Παρακάλια, γιατροί, κάποτε έμενε έγκυος. Της είπε ο γιατρός, πρέπει να μείνει στο κρεβάτι όλους τους μήνες. Εκείνη υπάκουσε φυσικά. Όταν ήρθε η ώρα να γεννήσει, είχε χιονίσει το χωριό, δεν υπήρχε γιατρός ούτε νοσοκόμα. Προσπάθησε με την αδερφή της. Χάσανε το παιδί. Αφού πέρασε ώρα, το ζήτησε νεκρό και τον ανούρισε. Ακούστε τι του είπε. Στα δυο μου
σε κρατώ και μυρολόγια λέω. Τώρα θα ακούσετε τα λόγια ενός γιου που τα έγραψε για τη μάνα του. Αυτή η μάνα ήταν μια φτωχή γυναίκα, θεία μου, με 8 παιδιά. Ένα βράδυ δεν έχει τι να τους δώσει να φάνε και τα αποκοιμίζει με ένα ωραίο ψέμα. Αύριο θα, τώρα θα κοιμηθείτε και αύριο θα φέρω να σφάξω τη μεγάλη όρνηθα και θα βάλω πολύ ρύζι να φτιάξω σούπα. Θα φέρω ψωμί και τυρί και τα αποκοιμίζει. Ο μεγάλος γιος που έγραψε το μυρολόγιο αργότερα δεν αποκοιμάται γιατί ξέρει πως δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Κοιτάζεται με τη μάνα του στα μάτια και της λέει «Ξαναπέστο, μάνα, ξαναπέστο».
Τώρα θα ακούσετε την πυρομανή γραία. Είναι ένα κείμενο παραπλήσιο στο παδιαμάτητη γραφή. Άμα το χάραμα η κυραγαλήνη κινούσε κατηφορίζοντας από των φτωχικών της οικίσκων, έπαιρνε τη λιθόστρωτη ατραπό και με αργό σύρτο βήμα κατεύθενεν στον παρακείμενο κόκκινων βράχων πλησίων του μικρού λιμένος. Ή το σεβάσμια την αποκαλούσαν γαλήνην για το πράον του χαρακτήρος της και την γλυκή ανόψιν. Ή το χαροκαμένη. Ότι είχε να απολέσει των μονάκριβων ιών της, ότι η γαλέρα του καπετάν Φώτη ευηθίστη άφθανδρος. Το παλαιόν σκαρί δεν άντεξε την τρικυμιώδη περιπέντειά του και ανοιχτά το Αγίου Όρους παρέσυρε στο βυθό τους δύο δυστυχείς Αιγυπτίους που αντί πινακίου φακής εθαλασσοπνίγοντο. Τον φιλότιμο καπετάν Φώτη πλην σκληρών και τραχήν χαρακτήρα και τον Παναγή, το 20χρονο αγόρι της κυραγαλήνης. Έκτοτε θρηνούσε γοερά, μυρολογώντας κάτωθεν της μαύρης μαντήλας ή της εκάλυπτεν την κεφαλήν και τους ώμους. Δεν ευρέθησαν ποτέ. Μονάχα κάποια υπολείμματα του σκάφους μετέφερεν στην ακτήν το πικρό κύμα μάρτυρας του ναυαγίου. Η κυραγαλήνη έκτοτε 20 και πλέον έτη την κάθε αυγή κατέβαινεν στον Αιγιαλόν συλλέγοντας ξύλα που εξέβραζεν η θάλασσα. Τα συσσόρευε και τα έκαιγεν κοιτάζοντας τη φλόγα συλλογισμένη κλαίουσα. Μια μικρή εκδίκηση στον θαλασσοπνίχτην πόντων που τη στέρισε τη χαρά του βίου της. Ενίοτε πετούσε πέτρας, ως να ήθελε να πληγώσει το θαλάσσιο θηρίο, μονολογώντας ακαταλείπτους φράσεις που το κύμα έπνιγε στην χαόδη βοή του. Οι περίοικοι την αποκαλούσαν πυρομανή γραία, αδυνατούντες να κατανοήσουν το περιεχόμενο, το νόημα της πράξεώς της. Επί ώρας παραδιδόταν με λιγμού στην τρικυμία του στήθους της και οι πηγές των δακρύων έρενον τα σπαριάς της γραίας μητρός. Αργά-αργά γαλήνευε, παρατηρώντας την αφροκυματούσα και χανόταν στον ορίζοντα και το πρόσωπό της έπαιρνε τη μορφή γαλήνιας, πονεμένης αγιογραφίας σε ρημοκλήση. Αυτό που θα ακούσετε από την εξαίσια χορδία αφορά μια γυναίκα που δεν παντρεύτηκε στο χωριό μου. Ήταν σπουδαία. Ήταν μια μάνα που δεν γέννησε. Όταν έφυγε από τη ζωή, γράψαμε αυτό το στίχο και μια φιλόλογος το έκανε αρχαία ελληνικά. Η πλατεία, το σπίτι δεν θα είναι ποτέ όπως πριν. Εδώ είσαι η Βάλια, μια γυναίκα που αν και δεν γέννησε, υπήρξε μάνα. Και τι ούτε κούσα,
Γρηγόριος ο Νεζιζινός, 3ο αιώνα μετά Χριστού. Λέγεται ότι ήταν η μητέρα του, άλλοι λένε ότι ήταν η Καλόρια. Ξαφνικά πέθανε η Καλόρια και αυτός της έβγαλε ένα ωραίο λόγο. Ακούστε. Ως λύγησαν τα γόνατα της νόνας, ως έκλεισαν τα μάτια πόσο πάσανε τα χείλη, η τράπεζα ορφάνεψε από τον Τίμιο χέρι. Που δεν πιάνεται.
της αγάπης ποιος θα μου το βρει. Εσύ μας δίνεις μία αθάνατη ζωή για να πορευόμαστε στα μονοπάτια της αγάπης σου, και ενώ πονάς από τα καρφιά της υποκρισίας και της αμετανοησίας μας, άφες αυτής, λες, ουγάρ είδαση τι ποιούσι, και παραδίδεις το πνεύμα σου στον πατέρα σου και στη γη που έπλασες το Άγιο και άχραντο σώμα σου. Κλαίει η μάνα σου και γίνεται το δάκρυ της αγριολούλουδο και η ανάσα της αγέρας μυρωμένος της άνοιξης. Γλυκή μου έαρ, που έδισε η ομορφιά σου. Φως των οματιών μου, πώς θα χωρέσει η γη που την κρατάς το Άγιό σου σώμα, μα η γη αρνείται. Αρνείται να κρατήσει αυτόν που τη συνέχει και αναστενάζει και πονά. Και από τη σιωπή του Άδη ξυπνά τον Αδάμ, τον Αδάμ και την Εύα, και τους χαρίζεις την χαμένη Εδέμ, τον θάνατο ανεργό. Τώρα τα δάκρυα δίνουν στα γέλια, στη χαρά, η σιωπή στη μουσική, το σκοτάδι στο φως, ανθίσανε πάλι τα γιασεμιά και οι πασχαλιές. Lord.
Τέλος και το Θεό δόξα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Θεωρούμε δικαιωματικά ότι είναι πλέον και ο Λουδοβίκος των Αμπελοκήπων. Ήταν ο Βυζαντινός χορός Ιδίμελων. Και θα παρακαλούσα και τον κύριο Τσάμι να μας παρουσιάσει την εξαίρετη ορχήστρα, την οποία σας καλώ να θερμοχειροκροτήσετε. Στο τσέλο, η Λίλα Μανόλα, από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Στο φλάουτο, Ματούλα Χατζή, από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Στην πολίτικη λύρα, ο Παντελής ο Αγκιστριώτης. Θα μου επιτρέψετε λίγο εδώ να σχολιάσω. Ο Παντελής είναι ένας συνεργάτης περίπου 12 χρόνια. Από φοιτητή τον έχω γνωρίσει και συνεργαζόμαστε περίπου 12 χρόνια. Και από φέτος έχω τη χαρά να τον έχω και δάσκαλο στο γιο μου. Διότι τουλάχιστον εμένα ο ήχος της πολίτικης λύρας με συγκλονίζει. Εμμανουέλα Μαριόλα. Συγκλονιστική. Τέλος, Δημήτρη, έλα μπροστά. Ο Δημήτρης ο Καραμούζας. Είναι η ψυχή αυτής της παράστασης, αγαπημένος αδελφός, φίλος, συνεργάτης, συνοδοιπόρος, δάσκαλος και πολλά άλλα από πλευράς δραστηριοτήτων, μουσικός, ιεροψάλτης. Όταν πριν από περίπου 2 χρόνια πειραματιζόμασταν σε διάφορα πράγματα, λέγαμε να κάνουμε κάτι και με τον Λουδοβίκο. Λοιπόν, το κάναμε. Ευχαριστώ. Θα δώσω το μικρόφωνο στον Παύλο να ευχαριστήσουμε τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Παπαχατζή, την Κορνηλία και τον Παναγιώτη, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πολλές ευχαριστίες στον Δήμαρχο, όπου πλέον ανήκει στην ομάδα μας. Είναι συντελεστής. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Τζάμι, τον Λουδοβίκο των Ανογείων, όλους τους καλλιτέχνες και τη χοροδία. Και θα δώσω μία ευχή με 2 λέξεις. Καλή Ανάσταση. Η κανονισμένη σειρά, αλλά είναι όμορφο να υπάρχουν και τέτοιες ανατροπές, ήταν αντί να καλέσει τον Δήμαρχο σε πρόλογο, να τον καλέσει σε επίλογο, αλλά αυτό έγινε εκ των πραγμάτων. Ελπίζουμε και πιστεύουμε, είμαστε βέβαιοι, πως αυτή η όμορφη εκδήλωση μέσα από τα δάκρυα οδήγησε σε μία κάθαρση. Πολλές φορές η κάθαρση βγαίνει μέσα από τα δάκρυα. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή ένα κεντρικό νόημα, μία κεντρική έννοια και μία κεντρική απόχρωση αυτής της εκδήλωσης ήταν ο πόνος της μάνας, και επειδή ήταν παράληψή μου που δεν ανέφερα πως κοντά μας είναι και η Βούλα η Μπουντούρη, που ήταν παλιά αντιδήμαρχος, αλλά και παντοτινό κομμάτι δικό μας, το κομμάτι αυτό της εκδήλωσης, μυστικά και νοερά, να το αφιερώσω. Κυρίες και κύριοι, ένα θερμό χειροκρότημα στο Ιδίμελον, στο Λουδοβίκο των Ανογείων, σε όλους αυτούς τους όμορφους συντελεστές. Και φυσικά και στο Γραφείο Πολιτισμού, που πάντα στέκεται στιβαρά στις επάλξεις και οργανωτικά είναι δίπλα μας. Μαρία Κουνατίδου. Καλή Ανάσταση, λοιπόν.